Σε θρίλερ εξελίσσεται για ακόμη μία φορά το θέμα του κατώτατου μισθού, ο οποίος ήρθε και σήμερα σε νέες μαραθώνιες διαβουλεύσεις. Αυτή τη φορά ανέλαβε δράση ο Υπουργός Εργασίας, ο οποίος είχε αλλεπάλληλες συναντήσεις από νωρίς το πρωί, τόσο με το εργοδοτικό κίνημα όσο και με το συνδικαλιστικό. Στόχος του Κυριάκου Κούσου να κλείσει το κεφάλι του κατώτατου μισθού μέσα στις επόμενες ώρες. Οι εντατικές σημερινές διαβουλεύσεις τόσο με το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ, καθώς και με τις συντεχνιακές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, έθεσαν επιτάπητο στις μεγάλες διαφορές που σκεπάζουν το ζήτημα του κατώτατου μισθού. Με τη συζήτηση να έχει σε πολλές των περιπτώσεων διπλή όψη, καθώς κάποια θέματα βρήκαν γέφυρες, κάποια άλλα όχι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Εργασίας Κυριάκος Κούσος επεξεργάζεται έντονα την πιθανότητα να εκδώσει υπουργικό διάταγμα, καθορίζοντας τα του κατώτατου μισθού, βάζοντας τελεία στο θέμα. Το μεγάλο αγκάθι και στις σημερινές συζητήσεις αυτό της φόρμουλας που θα υιοθετηθεί για τον υπολογισμό του κατώτατου μισθού. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρμόδια Υπηρεσία, αυτό ορίζεται στα 1036 ευρώ, αν υπολογιστεί το 60% του διάμεσου μισθού, ως ποσοστό που θα δοθεί. Ενώ το ποσό που ορίζεται από την Στατιστική Υπηρεσία ανέρχεται σχεδόν στα 898 ευρώ. Μία διαφορά της τάξης του 15,3%, περίπου στα 140 ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Υπουργός Εργασίας προσανατολίζεται σε κατώτατο μισθό που δεν θα είναι χαμηλότερος των 924 ευρώ, ποσό που ορίζεται σήμερα σε ορισμένα επαγγέλματα. Απόφαση που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν θα αφήσει ικανοποιημένες όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Το απόγευμα, ο Υπουργός Εργασίας πραγματοποίησε κοινή συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ενώ αύριο στις 11 το πρωί πρόκειται να επαναληφθεί η ίδια συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας με σκοπό τις τελικές αποφάσεις.